Είναι η τρομακτική στιγμή που ένας μεθυσμένος οδηγός επί της λεωφόρου 62 μαρτύρων παρασέρνει με το αυτοκίνητό του δύο πεζούς, τραυματίζοντάς τους και έπειτα καρφώνεται σε τζαμαρία καταστήματος. Τα σοκαριστικά δευτερόλεπτα της τρελής πορείας του αυτοκινήτου στον κεντρικότατο δρόμο το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Ο 58χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος, πέφτει σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο το οποίο με τη σειρά του χτυπά δύο διερχόμενους πεζούς που σοριάζονται στο έδαφος. Έπειτα κάνει μπαράλια τη βιτρίνα ενός καταστήματος που ευτυχώς ήταν κλειστό. Πέρασε από εκεί πέρα από τα φανάρια και στενώθηκε κατευθείαν απέναντι, ήταν μεθυσμένος. Ήρθαν περιπολικά, μαζεύτηκε ο κόσμος, ήταν τραυματίες, ασθενοφόρα, τον πήρανε. Αμέσως μετά ακολουθεί πανικός και αναστάτωση. Περίοικοι πλησιάζουν τους τραυματίες και άμεσα ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο σημείο, όπως και η αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος, συλλαμβάνοντας τον 58χρονο οδηγό που, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ήταν μεθυσμένος. Το έπανε το πρωί που είδα τη τζαμαρία σπασμένη. Εντάξει, αυτό επόμενο. Ή μεθυσμένος θα είναι, ή θιαγμένος, ή... Ο 58χρονος δικάστηκε σήμερα στο αυτόφορο. Οι αρχές του αφαίρεσαν το δίπλωμα για 6 μήνες, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για μέθη και επικίνδυνη οδήγηση. Φταίει το πιωτό. Πρώτα το πιωτό και μετά όλα τα άλλα. Όλα. Και οι δρόμοι φταίνε και ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά το πιωτό είναι το κυριότερο, η μεγαλύτερη αιτία. Το τροχαίο που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε μια νέα τραγωδία, καθώς συνέβη σε ώρα αιχμής και σε κεντρικό σημείο, προκαλεί αναστάτωση και προβληματισμό σε πολίτες. Μάλιστα, όπως λένε, δεν είναι πρώτη φορά που επί της λεωφόρου 62 μαρτύρων σημειώνονται τροχαία που είτε οδηγούν μονάχα σε υλικές ζημιές, είτε ακόμη χειρότερα σε τραυματισμό ή θάνατο. Έχουν γίνει και άλλα συμβάντα εδώ πέρα στην 62 μαρτύρων. Καλά, αυτό γίνεται κάθε 3-4 μέρες, είναι και ένα τροχαίο εδώ. Είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος. Πρώτον και δεύτερον, ότι δεν έχουμε καλούς οδηγούς. Βλέπεις και διπλομπαρκάρουνε. Κάτι πρέπει να αλλάξει, αλλά ποιος θα τα αλλάξει. Η ιστορία είναι ποιος θα τα αλλάξει. Ποιος θα πάρει την απόφαση να τα σφάξει. Ο συνδυασμός ποτό και τιμόνι δυστυχώς για την Κρήτη φαίνεται να αποτελεί μια πραγματικότητα, καθώς ο εν λόγω 58χρονος είναι ένα από τα πολλά αντίστοιχα περιστατικά. Την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία επέβαλε πρόστιμο σε 114 οδηγούς της Κρήτης που οδηγούσαν υπό την επίδραση ίνο πνεύματος.